Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, έχουμε την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε εδώ στα Φιλιατρά την ορχήστρα Σύνολο Παραδοσιακής Μουσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την τιμή που μας έκαναν να έρθουν να παραβρεθούν εδώ στο χώρο μας και να ακούσουν όλοι παραδοσιακή μουσική. Κάτι που λείπει και σπανίζει σήμερα. Καλύψαμε με τα εισιτήρια που έχουμε βγάλει και με τους χορηγούς που θα τους αναφέρω σε λίγο, καλύπτουμε τα έξοδά τους. Τα παιδιά δεν παίρνουν χρήματα. Αφιλοκερδώς προσφέρουν. Καλύψαμε τα μεταφορικά μέσα, τη διαμονή και το φαγητό. Και ευτυχώς που βρέθηκαν οι χορηγοί για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Και βάλαμε ένα μικρό ποσό, είσοδο 2 ευρώ, ενδεικτική εντελώς, για να συμπληρώσουμε ακριβώς το ποσό που χρειάζεται για να καλύψουμε τα έξοδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς και ξεκινώ από τον Διευθυντή της Ρίλα Ελλάς, τον κύριο Αθανάσιο Κοροβίλα, τη Γεωργική Ανάπτυξη, το άρτισμα ανώνυμος εταιρεία Αντώνης Κανονιέρης, την Agroland, αδερφή Σαθόπουλη, τους αδερφούς Κοροβίλα, το φαρμακείο Άλκη Ξίγκα, το Κουόρε Νίκος Μητρόπουλος, και το στούντιο κομμωτικής αδελφή Σαρμαζή. Θα ήταν παράδειξη αν δεν έλεγα ότι ευχαριστούμε και τον Σύλλογο Φιλοπρόδων που μας παραχώρησε την αίθουσα για να δούμε και να ακούσουμε αυτή την επίδειξη. Ο συνδετικός κρίκος της ομάδας με τους οργανωτές ήταν η κυρία Παπαδοπούλου, τη βλέπετε εδώ δεξιά. Η οποία είναι καθηγήτρια μουσικής, διδάσκει στο Γυμνάσιο Φιλιατρών, στο Γυμνάσιο Βεβολάρα, στο Γυμνάσιο. Θα σας παρουσιάσει σε λίγο το σύνολο. Εγώ βέβαια έχω να πω ότι ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο Μουστάκα, ο οποίος είναι διευθυντής της ορχήστρας και είναι διδάκτο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένα χειροκρότημα. Και βέβαια τους μουσικούς, οι οποίοι με πολύ μεγάλη χαρά καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε απόψε στη μουσική εκδήλωση που οργάνωσε ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Φιλιατρών με το Σύλλογο Γονιών και Δαιμόνων. Απόψε θα παρακολουθήσουμε την παραδοσιακή ορχήστρα του Πανεπιστημίου Αθηνών σε μια παράσταση με τίτλο «Έσυρα το Μύρο», τραγούδια της αγάπης, από την ελληνική παράδοση. Είναι μια καλή ευκαιρία να θυμηθούμε τι σημαίνει ελληνική παράδοση, διότι η λέξη παράδοση έχει λιγάκι παρεξηγηθεί στις μέρες μας. Το παραδοσιακό σχήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών ξεκίνησε το 2007 με ανανέωση των μελών του και έχει δώσει μέχρι σήμερα πάρα πολλές παραστάσεις σε Αθήνα αλλά και σε πολλά μέρη της Ελλάδας, νησιωτικής και στεριανής. Σήμερα τιμά και τον τόπο μας, όπως μας τιμάτε και εσείς με την παρουσία σας, κάποιες από τις παραστάσεις που έχει δώσει το Σύνολο Παραδοσιακής Μουσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, είναι στο Μουσείο Μπενάκη, είναι στο Θέατρο Απόλλωνος της Σύρου και σε πάρα πολλά άλλα μέρη. Εύχομαι να περάσετε όμορφα και να απολαύσουμε όλοι μαζί την παράσταση την υποψινή.
Παρακαλούμε τον κύριο Δήμαρχο να πει δύο λόγια. Όταν σε λίγο θα αρχίσουν τα όργανα και θα αρχίσουν οι φωνές, η δική μας παρέμβαση προφανώς ηχεί ως παραφωνία. Γι' αυτό μόνο δύο λόγια θα πω. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ το Σύλλογο Διδασκόντων του Γυμνασίου Φιλιατρών και το Γυμνασιάρχη, τον Νίκο τον Αθανασόπλο. Να συγχαρώ το Σύλλογο Γονέων των Μαθητών, βεβαίως και πρωτίστως την κυρία Παπαδοπούλου για την ωραία ιδέα που είχε, και αν κρίνω από το χειροκρότημα των μαθητών σημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλη απήχηση στις καρδιές και στις συνειδήσεις των νέων παιδιών της ΙΚΑ. Τέτοια πολιτιστικά γεγονότα τα έχει ανάγκη ο τόπος μας. Τέτοιες πολιτιστικές δράσεις είναι εκείνες που καταξιώνουν τη συνείδηση της πατρίδας μας. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν η σημερινή μας βραδιά θα είναι αφιερωμένη στην παράδοση. Γιατί τούτο το καιρό που η πατρίδα λιθοβολείται ένθεν κακήθεν, η παράδοση είναι ένα στήριγμα για το σήμερα και μια προοπτική για το αύριο. Ευχαριστώ λοιπόν όλους για την παρουσία σας. Θέλω να ευχαριστήσω και το Σύλλογο Φιλοπροόδων που για άλλη μια φορά φιλοξενεί τέτοιου ίδιους δραστηριότητες και πρωτοβουλίες. Και βεβαίως θέλω να ευχαριστήσω τα νιάτα, τους φοιτητές μας που θα μας χαρίσουν αυτή την ωραία βραδιά. Καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ταξίδι στην παράδοση. Να είστε καλά, να έχετε πάντα επιτυχία στις σπουδές σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θέλω να μου πείτε πώς σκεφτήκατε να φέρετε αυτό το σχήμα για να τραγουδήσουμε απόψε. Να κάνουμε αυτό το ταξίδι στην παράδοση. Στο πανεπιστήμιο που σπούδασα και εγώ δημιουργήθηκε το 2007 ένα σχήμα που σκοπό είχε να υποστηρίξει την παραδοσιακή μουσική και να ασχοληθεί με την παραδοσιακή μουσική. Στο σχήμα αυτό ήμουν μέλος και εγώ για αρκετά χρόνια. Και καθώς τελείωσα τις σπουδές μου και διορίστηκα στο Σχολείο Φιλιατρών, αποφάσισα να καλέσουμε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων να καλέσουμε το Σχήμα Παραδοσιακής Μουσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών να δώσει και μια παράσταση για τα παιδιά κυρίως του γυμνασίου, εδώ τα παιδιά μας, και για τους κατοίκους του τόπου εδώ πέρα. Από ό,τι είδαμε, έτυχε ιδιαίτερη εκτίμηση και υποδοχή. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την απήχηση του κοινού. Ήταν γεμάτη η αίθουσα, καταχειροκροτήθηκε και το σχήμα. Εσείς ειδικά καταχειροκροτηθήκατε περισσότερο από τους μαθητές σας. Θα ήθελα να μου πείτε πόσο ικανοποιημένοι είστε από όλο αυτό το απόψινό. Καταρχήν είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη που οι μαθητές μας του γυμνασίου οι οποίοι ήταν πολλοί δέχτηκαν το κάλεσμά μας και ήρθανε απόψε το Σάββατο το βράδυ να μας τιμήσουν με την παρουσία τους και να παρακολουθήσουν την παράσταση αυτή.